Πάμε στην πρώτη σύνδεση για αυτό το μέρος. Πριν από δύο περίπου εβδομάδες η Εύη Σπανού μας είχε γνωρίσει την καλλιέργεια της παπάγιας εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα θα συνδεθούμε με τον Κεραμούτσι προκειμένου να γνωρίσουμε τους καλλιεργητές της γλυκοκολοκύθας. Εύη Σπανού, σωστά? Πολύ σωστά, Νίκο, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο Κεραμούτσι με σκοπό να γνωρίσουμε τη γλυκοκολοκύθα και την κριτική και άλλες όμως ποικιλίες αυτής. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μανώλη Βατσινάκη. Είναι καλλιεργητής γλυκοκολοκύθας τα τελευταία χρόνια και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και θα μας πει έτσι δύο λόγια για την καλλιέργεια της γλυκοκολοκύθας, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι, πότε την καλλιεργούμε. Κύριε Βατσινάκη. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε για την ωραία σας παρέα που ήρθατε στο χωριό μας. Την κολοκύθα την καλλιεργούμε από Μάρτι, Απρίλη, κάπου εκεί, μέχρι σήμερα. Και σήμερα την τριγάμε. Μπροστά μας βλέπουμε, μου είπατε προηγουμένως, έχουμε διάφορες ποικιλίες που μπορούμε να δούμε. Αυτή η τεράστια γλυκοκολοκύθα... Είναι λεγόμενη Αμερικάνικια. Αυτή που κάνουν δηλαδή στο Halloween, που είναι και η περίοδος, ναι, τώρα. Ναι. Η μακρόστενη κολοκύθα που βλέπουμε... Είναι η κριτικιά. Άρα έχει ρίζες κριτικές από το παρελθόν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άλλες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τη γλυκοκολοκύθα. Να γνωρίζει, να την καλλιεργάει, να την περιποιάται. Θέλει νερό βέβαια, οπωσδήποτε. Δεν θέλει και πολύ πολύ καλλιέργεια. Είναι απλά είναι. Κύριε Βατσινάκη, μ' ακούτε? Θα ακούω. Πόσο εύκολο είναι να καλλιεργήσει κάποιος γλυκοκολοκύθα και πόσο είναι εύκολο να την καλλιεργήσει στα εδάφη της Κρήτης? Τα εδάφη της Κρήτης είναι όλα καλά. Όταν η ασπρούγη στο χώμα είναι το λεγόμενο άσπρουγας που λέμε. Και θέλει νερό. Το πλήστο θέλει νερό, τίποτα άλλο. Και λίγη καλλιέργεια. Εκεί η περιοχή δεν θυμίζεται για την καλλιέργεια της γλυκοκολοκύθας, εκεί στο Κεραμούτσι. Ναι, εδώ τη βάζω τώρα εγώ 3 χρόνια σε αυτό το μέρος, ναι, και έχω καλές επιτυχίες. Επιτυχίες, δηλαδή έχετε μεγάλη παραγωγή? Μεγάλη παραγωγή τη βάζω έτσι για το χόμπι μου και κάνω κάτι εκδηλώσεις στο χωριό μου. Πέρυσι έκανα μια μεγάλη εκδήλωση, γιορτή κολοκύθας. Και τη δίνω και στον κόσμο. Βέβαια. Έτσι, δωρεάν. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι επαγγελματίες και δεν βγάζουν χρήματα. Έτσι, καλλιεργούν γλυκοκολοκύθα και μας γνωρίζουν σήμερα. Όχι, βέβαια, μας γνωρίζουν σήμερα την παραγωγή. Έχεις εντυπωσιαστεί, Εύη Σπανού, από το μέγεθος εκεί? Έχω εντυπωσιαστεί και θα σου πω τι είναι το πιο εντυπωσιακό. Αριστερά μου η κυρία Αγγελική Πρινάρη, η οποία είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ιδρυτικό μέλος ενός άλλου συλλόγου του Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, το οποίο έχει στόχο έτσι να προάγει την κριτική διατροφή, με ενημέρωσε ότι σε μια περσινή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου έφτιαξαν πάνω από 60 διαφορετικές συνταγές με γλυκοκολοκύθα. Κυρία Αγγελική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω στο χωριό. Σχολιάσουμε ότι τη γλυκοκολοκύθα, δυστυχώς είναι, η γλυκοκολοκύθα είναι ένα παρεξηγημένο λαχανικό. Παρόλο που την ξέρουμε όλοι, γιατί όλοι ξέρουμε το παραμύθι της τακτοπούτας. Σε κάποια στιγμή λοιπόν η καλή νεράιδα με το μαγικό ραβδί μετέτρεψε την γλυκοκολοκύθα σε μια άμαξα η οποία μετέφερε την αυτή στο παλάτι. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η γλυκοκολοκύθα έχει τέτοιες ιδιότητες που θα έλεγε κανείς ότι είναι μαγικές οι ιδιότητές της. Γιατί την καλλιεργούμε, ας πούμε, αυτούς τους μήνες που μετέφερε ο κ. Βατσινάκης, αλλά μπορούμε να την κόψουμε το Σεπτέμβριο και να διατηρηθεί για όλο το χρόνο. Σε ένα μέρος καιρό, με αέρα καλό και χωρίς υγρασία. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ λιγοστές θερμίδες, δηλαδή ένα φλιτζάνι περίπου βρασμένη γλυκοκολοκύθα δεν έχει 50 θερμίδες και το σημαντικότερο από όλα ότι έχει πολύ υψηλή διατροφική αξία. Η γλυκοκολοκύθα λοιπόν μπορεί να βοηθάει στη λειτουργία της καρδιάς, ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, το ζάχαρο. Κυρία Πρινάρη, πόσο είναι 1-2 κιλά εκεί η γλυκοκολοκύθα που βλέπουμε να κρατά ο κύριος Βατσινάκης? Η γλυκοκολοκύθα από ό,τι βλέπουμε μπορεί να είναι από 20-30 κιλά έως 1 κιλό. Α, έως 1 κιλό. Ναι, έχει τεράστιες. Έχει τεράστιες. Δηλαδή η Εύη τώρα, αν θελήσει να μας κρατήσει η Εύη μια είναι γλυκοκολοκύθα, είναι... θα μπορέσει να την κρατήσει τη γλυκοκολοκύθα η Εύη?
Νομίζω ότι η μεγάλη είναι πιο βαριά από την Εύη. Είναι πιο βαριά από την Εύη. Νομίζω, ναι. Σωστό. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο κύριος Βατσινάκης αυτό το κάνει για το χόμπι του. Σε μια βενγκέρα που έγινε στο χωριό πριν από μερικά χρόνια, γιατί κάποιες παρέες γράφουν ιστορία. Σε μια βενγκέρα που είχε κάνει ο ιερέας του χωριού, είχε καλέσει όλους τους χωριανούς να ετοιμάσουν το φαγάκι τους, λέει ο κύριος Μανώλης ότι εγώ έχω 400 κιλά γλυκοκολοκύθες. Λένε λοιπόν οι χωριανοί ότι εμείς αφού κάνουμε παρέα, σας κάνουμε μία παρέα και να έχουμε μόνο αυτό το φαγητό. Καλέστηκαν λοιπόν, μοίρασε στους χωριανούς την κολοκύθα αυτή και έκανε ο καθένας από ένα φαγητό. Αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Πέρυσι είναι αυτό που σας είπε η Εύη, ότι πάνω από 60 κιλά, 60 διαφορετικά είδη φαγητών φτιάχτηκαν και το σημαντικότερο είναι ότι αυτά μας γύρισαν πίσω. Βέβαια. Όλους μας, στους παππούδες, στις γιαγιάδες μας, πώς το έφτιαχναν. Φέρνετε στο προσκήνιο τα ήθη, τα έθιμα της περιοχής και καλλιέργειες που έχουν ρίζες πολύ πιο πίσω. Σωστά. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Είναι ο πολιτιστικός, αυτός είναι ο ρόλος και των πολιτιστικών συλλόγων που ευτυχώς έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Αλλά εδώ έρχεται και ο ρόλος του Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας. Μάλιστα. Που είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που σκοπό έχει να προβάλλει τα πρότυπα, το πρότυπο της κρητικής διατροφής. Εδώ είμαστε. Μόνο οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Βέβαια. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε, προβάλλουμε αυτές τις όμορφες και ξεχωριστές δράσεις. Κύριο χαρακτηριστικό εκεί της περιοχής. Εύη. Νίκο, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε έτσι να πάρουμε και μια πολύ μικρή εικόνα από διάφορα φαγητά με τη γλυκοκολοκύθα που σου είπα. Βέβαια. Και προηγουμένως. Έχουμε ένα λεπτό. Πάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, ελάτε κυρία Αγγελική και κύριε Μανώλη να μας δείξετε πολύ γρήγορα τους σπόρους έχουμε της γλυκοκολοκύθας. Μία κομμένη γλυκοκολοκύθα και αυτά είναι κάποια από τα φαγητά τα οποία μπορεί κάποιος να φτιάξει με αυτό το προϊόν, τα οποία πέρυσι έφτασαν τα περισσότερα από 60. Μπορούν να γίνουν λοιπόν από γλυκό, όπως βλέπουμε εδώ ένα γλυκό του κουταλιού. Να γίνουν τηγανητή γλυκοκολοκύθα, να γίνει τυροπιτάκια με γλυκοκολοκύθα. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ παλιό, το οποίο μας το έκανε ένας πολιτιστικός σύλλογος από κάποιο μέρος της Κρήτης, δεν θυμάμαι ποιος. Είναι γλυκοκολοκύθα με ξινόχοντρο και ελαιόλαδο, δεν έχει τίποτα, είναι πανόστιμο και πάρα πολύ παλιό φαγητό. Θα δοκιμάσουμε. Μάλιστα. Σίγουρα και θα σας πούμε εντυπώσεις. Εύη Σπανού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την κυρία Πρινάρη και τον κύριο Βατσινάκη. Θα επισκεφτούμε και την περιοχή, παιδιά, προκειμένου. Ορίστε. Εύη να φέρεις πιτάκια. Άστε γλυκοκολοκύθα, μην πάθει τίποτα η μέση σου, να φέρεις πιτάκια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα.